Σήμερα, μετά από χρόνια, θα καταβληθούν χρήματα στους αγρότες από τον ΕΛΓΑ, οι οποίοι είχαν κάνει ένσταση για τις αποζημιώσεις τους μετά από καταστροφές που υπέστη η παραγωγή τους από οποιοδήποτε λόγο τα έτη 2021 έως 2024. Όσοι δεν έχουν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς θα δουν τα χρήματα εντός 48 ωρών. Ποιους ακριβώς αφορά? Οι εκκρεμότητες είχαν πληρωμής οι αγρότες, οι οποίοι δεν ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι όταν έγιναν οι πληρωμές. Δηλαδή, δεν είχαν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές των δύο προηγούμενων ετών και δεν είχαν καταβάλει εμπρόθεσμα την ασφαλιστική εισφορά του έτους ζημιάς. Τώρα, εάν στην πορεία ταυτοποίησαν ό,τι οι εκκρεμότητες είχαν, μπαίνουν και αυτοί, σε αυτή την πληρωμή μπαίνουν και αυτοί. Οι ζημιές δηλαδή των ασφαλιστικά ενήμερων έχουν ήδη πληρωθεί. Το ποσό που θα καταβάλει ο ΕΛΓΑ είναι 2.629.000 ευρώ σε 2.400 παραγωγούς σε όλη τη χώρα. Ένα μικρό ποσοστό αφορά τους αγρότες της Κρήτης. Αυτό το διάστημα ο ΕΛΓΑ ολοκληρώνει το φάκελο για τις αποζημιώσεις των καλλιεργειών που υπέστησαν ζημιές από την ανομβρία τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική Κρήτη. Στην περιοχή του Ηρακλείου είχαμε ζημιές στα αμπέλια, στα νομό Χανίων είχαμε ζημιές από κάτω και αμπέλια επίσης. Έχουμε αυτές τις ζημιές που τρέχουν για να τρέχουμε μάλλον για να προχωρήσουμε τα πορίσματα για να όταν θα είναι έτοιμη για πληρωμή η κεντρική υπηρεσία να μπορέσουν να γίνουν πληρωμές. Εν τω μεταξύ, η εικόνα φέτος προβληματίζει και τον ΕΛΓΑ, καθώς οι αποζημιώσεις δεν είναι λύση στην ανομβρία, αλλά θα πρέπει να αναζητηθεί το τι θα πρέπει να γίνει στη διαχείριση των καλλιεργειών. Είναι ζημιές κυρίως από κάψωνα, οι οποίες καλύπτονται ασφαλιστικά από τον οργανισμό, γίνανε δηλώσεις και αυτές, είπα προηγουμένως, ότι αυτές είναι τώρα στη διαδικασία. Τα πορίσματα θα κοινοποιηθούν και θα πάνε στους Δήμους μέσα στο επόμενο 20ήμερο ή μήνα, το αργότερο. Η αποζημίωση, επειδή γίνεται συγκεντρωτικά από την κεντρική υπηρεσία, είναι όταν προγραμματίσει να τρέξει την διαδικασία της εκαθάρισης η κεντρική υπηρεσία. Ημερομηνία δεν έχουμε ακόμα. Τέλος, ο ΕΛΓΑ περιμένει να δει στο τέλος της ελαιοκομικής περίοδου πόση ακριβώς παραγωγή χάθηκε από τις αρχικές εκτιμήσεις λόγω καιρού. Οι καλλιέργειες όλες έχουν λίγο ή πολύ έχουν καταπονηθεί. Ακόμα και τα κυπευτικά τα οποία τα προσέχουν περισσότερο η παραγωγή. Σε κάποιες περιπτώσεις που δεν υπήρχε επάρκεια νερού για άρδευση, καταπονηθήκαν έως και εγκατεληφθήκαν οι καλλιέργειες όταν δεν... Το βασικό πρόβλημα το φαίνεται, λόγω και της έκτασης της καλλιέργειας, φαίνεται να είναι στην ελιά, η οποία καταλαμβάνει ένα πάνω γύρω στο 25% των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Κρήτη, οπότε των συνολικών εκτάσεων, με συγχωρείτε, της Κρήτης, οπότε εκεί είναι και το μεγάλο θέμα.